δεύτερη μάχη με όρους Muay Thai. Ακόμα δύο ανερχόμενα μεγάλα ταλέντα, πολλά υποσχόμενα. Από την Αλβανία για την κόκκινη γωνία, ο Έλτον Καπλάνη. Για την Ελλάδα, από το Δήμο Διονύσου, Κωνσταντίνος Τσαρκύρης. By a jumbo jet, it wasn't easy, but nothing it ends, no. Ο μαχητής στην κόκκινη γωνία είναι 15 χρονών. Έχει 6 αγώνες, 4 συνεχείες, κατάγεται από την Αλβανία, γυμνάζεται στη σχολή Χανουμάν, μαζί και με τον Μαρίνο Κατή. Πρόκειται για τον Έλτον Καπλάνη, σπουδαίο μαχητή του Muay Thai. Τον έχουμε δει σε αρκετές διοργανώσεις. Πραγματικά ένα άλλο μεγάλο αστέρι που μεγαλώνει βεβαίως, ζει και αγωνίζεται στη χώρα μας. Ο μαχητής στην μπλε γωνία. Είναι αθλητής του Νάσου του Αργυρόπουλου, από τον Άγιο Στέφανο, Δήμο Διονύσου. Νάσκα, σχολή, είναι 15 χρόνων, έχει 26 αγώνες, 25 νίκες και 10 νοκάουτ. Κωνσταντίνος Σαρκύρης. Καλή και στους δύο. Πρώτος γύρος. No Limits 26, επόμενος αγώνας, Muay Thai, στα 54 κιλά, Έλτον Καπλάνη με τα κόκκινα γάντια, με προπονητή τον Κατή, απέναντί του Κωνσταντίνος Αρκύρης, με προπονητή τον Άσο Αργυρόπουλο, δύο σχολές με πολύ μεγάλη παράδοση στο Muay Thai, Γιώργο. Και πάλι Muay Thai βέβαια, δεύτερος αγώνας. Γιώργο, είδαμε στην αρχή του No Limits, στην αρχή της βραδιάς μας, τεχνική σαμουράι, τεχνικές μάλλον με σπαθιά σαμουράι. Ναι, πραγματικά για άλλη μια φορά είχαμε μια ξεχωριστή είσοδο από την διοργανώτρια και παρουσιάστρια τη Γογό την Πιτάκου. Αυτή τη φορά στην ιαπωνική τέχνη, την τέχνη τραβήγματος του σπαθιού, σε μια παρουσίαση που κάναμε μαζί, αλλά και στη συνέχεια ο συνδιοργανωτής, ο αθλητικός σύλλογος Δράκος, με τον δάσκαλο τον Αντώνη τον Μοσχονά και τον Κώστο Κοκότση, μας κάναμε μια πραγματικά πολύ ωραία αναπαράσταση τεχνικών σε αυτήν την πατροπαράλωτη ιαπωνική τέχνη. Μπαίνουμε λοιπόν στα του αγώνα. Αριστερό δεξί από τον Σαρκύρη. Δεξί medio round kick. Ένα round kick στα πλευρά δηλαδή του Καπλάνη. Καπλάνη με τα μαύρα γάντια. Σαρκύρης με τα κίτρινα. Γιώργο, εδώ βλέπουμε τον διαιτητή της αναμέτρησης. Φιάλκη σε μπιαγκονίδες. Βέβαια. Είναι ό,τι πιο σημαντικό αυτός ο προστατευτικός εξοπλισμός και βέβαια αυτός διέπει και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία την ΙΦΜΑ. Μαρίνος Κατής από τη μία γωνία, Νάσος Αργυρόπουλος από την άλλη. Εφηβικό μάτς από αυτά τα δύο νέα παιδιά. Είναι διαθλητές που θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στο μέλλον. Ακριβώς. Και λόγω της τεχνικής τους κατάρτισης αλλά και λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας που ήδη διαθέτουν. Μα φαίνεται, βλέπεις, κάνουν κλίνς και κατευθείαν μπαίνουν στην κίνηση χτυπημάτων με τον αγώνα. Και ο Καπλάνη και ο Σαρκύρης. Ένα δεξί high round kick από τον Σαρκύρη. Καπλάνη σε άμεση αντίδραση με δεξί low kick. Front kick από τον Καπλάνη. Προσπαθεί να φτιάξει την απόστασή του. Και ένα αριστερό low. Κρύο αίμα ο Σαρκύρης. Ο αθλητής του Νάσου του Αργυρόπουλου Χρήστο. Είδαμε τώρα πώς με βήμα πίσω έδωσε ένα δεξί high round kick. Και προσπαθεί να πάρει και το κέντρο του ring για να ελέγχει το παιχνίδι. Τελειώνει ο πρώτος γύρος. Πείτε μας λίγα λόγια για τη σημερινή διοργάνωση. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια με ένα πολύ όμορφο σκοπό κατά της παιδικής κακοποίησης. Και είμαι πολύ περήφανος που είμαι πρωταγωνιστής αυτής της διοργάνωσης. Δεύτερος γύρος στα 54 κιλά, Muay Thai.
Γιώργο, να ευχαριστήσουμε επίσης και την μεγαλύτερη αλυσίδα γυμναστηρίων, τα Γιάβα. Ακριβώς, Γιάβα Fitness Center, η κορυφαία αλυσίδα στον χώρο του fitness, με 26 γυμναστήρια σε όλη την Αθήνα. Και βέβαια στο κατάστημα Γιάβα του Πειραιά είναι η διοργανώτρια μας, η Γογό Ιπιτά. Front kick από τον Σαρκίρη. Αριστερό και ταυτόχρονα δεξί κροσέ και από τους δύο αθλητές ταυτόχρονα, όπως πάμε με Καπλάνη και Σαρκίρη να εκτελούν αυτή την κίνηση. Προσπαθεί ο Καπλάνη να φτιάξει την απόστασή του. Βλέπουμε να κρατήσει μακριά τον Σαρκίρη. Ναι, και τον Σαρκίρη. Περιμένει. Τον περιμένει να τον κοντράρει. Πολύ ωραία ανατροπή από τον Σαρκίρη που μετράει σημείο. Φαίνεται και χαρούμενος για αυτή την επιτυχημένη κίνησή του. Ένα πολύ δυνατό δεξί low kick από τον Σαρκίρη. Ο γύρος έχει ανάψει. Γόνατο και βήμα πίσω και ένας αγώνας από τον Σαρκίρη. Επιτέλους βλέπουμε και το εργαλείο. Είναι εξαιρετικός παίκτης ο Σαρκίρη. Πολύ ωραίο και αριστερό τριάρι. Και άλλος αγώνας από μέσα. Σαρκίρης πάλι με μπάσιμο είσοδο με αγώνα. Καπλάνη κατευθείαν κλίντς και προσπαθεί να περάσει τα γόνατά του. Και οι δύο αθλητές πραγματικά είναι οπλοπολιβόλα σε αυτή την κατηγορία. Έτσι κι αλλιώς τα χτυπήματα είναι πάρα πολλά σε συχνότητα. Αριστερό low kick από τον Καπλάνη. Σαρκίρης άμεση απάντηση με low. Τζέμπ αριστερό και ένα δεξί κροσέ με ένα τεσάρι από τον Σαρκίρη. Κατευθείαν ο Σαρκίρη ήταν πόσο έξυπνα, πέρασε τον αγώνα του και ουσιαστικά έβγαλε εκτός του δικού του άξονα τον Καπλάνη. Μια πολύ έξυπνος παίκτης και έμπειρος, πετυχημένη τακτικά κίνηση. Αριστερό τζεμπ από τον Σαρκίρη. Έχει καταφέρει ο Σαρκίρης να πιάνει το κέντρο του ρινγκ, Χρήστο, και να ελέγχει το παιχνίδι χωρίς αυτό να αφήνει λιγότερο θεαματικό τον Αλβανό Καπλάνη, που όλα τα χρόνια βρίσκεται βέβαια στην Ελλάδα, αθλητής του Μαρίνου του Κατή. Δεξί round kick, high round kick επιχείρησε ο Καπλάνη και άμεση επαναφορά με το δεξί του back fist. Θα πρέπει να φύγει από τη γωνία του Χρήστο ο Καπλάνη αν θέλει να αλλάξει την τακτική του παιχνιδιού του. Μα προσπαθεί Γιώργο να τον κρατήσει απόσταση στον Σαρκίρη, αλλά βλέπουμε ότι συνεχώς του τη σπάει. Έτσι, είναι ακριβώς. Δηλαδή ένα παίκτη του Σαρκίρης έχει βρει τον τρόπο να μην μπορεί ο Καπλάνη να κρατήσει πολύ μακριά. Δυνατό, πανέμορφο λάκτισμα στο κεφάλι και τέλος του γύρου. Τελειώνει ο γύρος. Να ευχαριστήσουμε επίσης το Ιατρικό Αθηνών, αυτόν τον πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο όμιλο ιατρικής πρόληψης και αποκατάστασης, που είναι δίπλα σε όλους τους πρωταθλητές του No Limits για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά η Γεωργία αποδεικνύει τη δουλειά της, για άλλη μια φορά βλέπουμε τρομερούς αγώνες. Έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση αυτή τη φορά στη νέα γενιά, κάτι που το χρειαζόμαστε. Σιγά σιγά η παλιά γενιά αρχίζει και κρεμάει τα γάντια της. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βλέπουμε παιδιά με ψυχή, παιδιά με τεχνική. Η πρώτη φορά που έπαιξα στην Ελλάδα ήταν στο No Limits και νομίζω και η τελευταία κάπου εκεί θα είναι. Τρίτος γύρος αυτής της σπουδαίας αναμέτρησης, Muay Thai στα 54 κιλά, Καπλάνη εναντίον Σαρκίρη. Να ευχαριστήσουμε επίσης και την Innovative Years Events Remember, που έχει αναλάβει τη φωτιστική και ηχητική κάλυψη του No Limits, και τον CEO τον Βαγγέλη Τζανίδη. Και βέβαια και την Plus Promotion με τις εκτυπώσεις, τις καταπληκτικές ψηφιακές και μακέτες offset από τον καλό φίλο τον Χρήστο τον Ανδρόπουλο. Τελευταίος γύρος και ο πιο σημαντικός, αν θέλει ο Καπλάνη να αλλάξει, Χρήστο μου, το... Θα πρέπει να τον πάρει, θα πρέπει να τον πάρει αυτό το γύρο αν θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Είναι καθαρά μπροστά στα σημεία. Στην οριστική αξιολόγηση των διεκτών. Πολύ δυνατά χτυπήματα. Βλέπουμε ότι μπήκε πολύ δυνατά ο Καπλάνη, προσπαθεί να δουλέψει πάρα πολύ συντονισμένα και διαισθητικά τους αγώνες του. Είδαμε τώρα ένα πολύ ωραίο συνδυασμό με αριστερό και πεντάρι. Όχι, δεν βλέπω μέτρημα. Όχι, απλά έχει κατέβει η επαγωνίδα και πολύ σωστά ο διαιτητής, ο κύριος Παπάς, του τη σηκώνει, την επαναφέρει
στην αρχική της θέση, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Μπήκε γερά ο Καπλάνη. Και πριν γίνει αυτό, είδαμε ένα εξαιρετικό συνδυασμό από τον Σαρκίρη με ένα αριστερό uppercut, δεξί κροσέ και ένα αριστερό low λαβί, ένα χτύπημα σταυρό. Πάρα πολύ καλή και υψηλή τεχνική κατάρτιση από τον πιτσιρικά Σαρκίρη. Έμπειρος ο Άλκης ο Παπάς, προσπαθεί να τους ξεμοντάρει και να τους βγάλει από τα σκηνιά, όπως συνηθίζουν μαχητές και αθλητές του Muay Thai. Ο Καπλάνη είχε ανεβάσει αισθητά την απόδοσή του τρίτο γύρο. Ξέρει ότι πρέπει να δώσει τα πάντα, όπως το αναφέραμε, για να διεκδικήσει την νίκη. Πολύ ωραία κόντρα από τον Σαρκίρη. Σαρκίρης προσπαθεί να περάσει το γόνατό του, πηγαίνει για δεξί high round kick. Άμεση αντίδραση από τον Σαρκίρη. Πιάνει πόδι και προσπαθεί και αυτός να του περάσει με το αριστερό του λόγου να του κάνει μια ρήψη. Φοβερή κόντρα, Χρήστο, εδώ. Τον Καπλάνη, τον πρόλαβε θεαρό, αλλά αντεπίθεση και πάλι από τον Σαρκίρη. Εξαιρετική αναμέτρηση. Βλέπουμε τώρα πόσο πολύ είχαν δει απόδοση και των δύο αθλητών. Αριστερό τζέμπα από τον Καπλάνη. Πολύ στα ο Παπάς ανέβασε την μπογκανούδια του Καπλάνη. Δεξί low από τον Καπλάνη, άμεση άμυνα, απάντηση και άμυνα από τον Σαρκίρη. Δυνατά παιδιά και τα δύο. Πολύ ωραία αποφυγή πάνω στο δεξί direct του Καπλάνη από τον Σαρκίρη. Μια πυγμαχική αποφυγή και front kick από τον Σαρκίρη, που του επιτρέπει πάλι να σπάσει την απόσταση. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα για να φτάσει. Δουλεύει το αριστερό του, σηκώνει αριστερό γόνατο. Πολύ ωραία ανατροπή. Πολύ ωραία ανατροπή. Και, και τέλος. Τελειώνει ο αγώνας. Ανέβασε πάρα πολύ την απόδοσή του στο τρίτο γύρο ο Καπλάνη. Οπότε είναι και αυτή μια αναμέτρηση με οριακό αποτέλεσμα. Θέλω να δω ποιος θα είναι ο νικητής. Υπέροχοι ταϊλανδέζικοι τέχνη. Έχουμε εκπληκτικούς αθλητές και πάρα πολλούς συλλόγους στην Ελλάδα που διαδίδουν την υπέροχη αυτή τέχνη, γιατί δεν είναι μόνο άθλημα το τάι, κύριε Καθή, είναι τέχνη πάνω απ' όλα. Και πολλοί αθλητές μας πηγαίνουν πολύ συχνά στην Ταϊλάνδη. Ο Σταμάτης ο Πιτάκος είχε αγωνιστεί και στη γιορτή του Βασιλιά και πολλοί άλλοι αθλητές. Ακόμα μια συναρπαστική, καταπληκτική μάχη και αυτή. Ανερχόμενοι και οι δύο, πολλά υποσχόμενοι. Θα είμαι πολύ περήφανη να τους φιλοξενώ στις επαγγελματικές κάρτες του πολέμου. Σύμφωνα με ομόφωνο απόφαση του κριτών, λοιπόν, νικητής του αγώνα, μπλε γωνία, Κωνσταντίνος Σαρκίρης. Πώς νιώθεις λοιπόν σήμερα που είσαι νικητής εδώ στο ring των Ολυμπίας? Νιώθω πολύ περήφανος που έπαιξα στα main event σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος που νίκησα. Και το φίλο στο δάσκαλο μου, τον Άσα Γυρόπουλο, το Πουλούκο και το Λευτέρι. Έλτον, δύσκολη μάχη, δύσκολη αναμέτρηση. Αγωνίστηκες με όλους την ψυχή. Εντάξει, προσπάθησα όσο μπορούσα. Δύο σκάλους μου, τον Αλέξανδρο Βλάχο και τον Δημήτρη Πούχλα. Γιατί χάρη σε αυτούς είμαι εδώ. Νιώθω πολύ χαρούμενος που νίκησα. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Έκανα σκληρή προπόνηση και φάνηκε στο αποτέλεσμα.